Πιθανότατα δεν έχετε ξαναδεί ποτέ κάτι τέτοιο. Σε αυτό το βίντεο σας παρουσιάζουμε 8 ανθρώπους με διπλά μέρη του σώματος. Μεταξύ άλλων σας δείχνουμε ένα άτομο με 2 κεφάλια, έναν άνδρα με 2 γεννητικά όργανα και ένα άτομο με 4 χέρια. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Και να ξεκινήσουμε με μια συνήθιστη περίπτωση. Στις αρχές της χιλιετίας γεννήθηκε στην Ινδία ένα κορίτσι με το όνομα Λάξμι, το οποίο ήταν απολύτως μοναδικό στον κόσμο. Αντί να γεννηθεί με 2 χέρια και 2 πόδια όπως συνήθως, η μικρή είχε τα διπλάσια, 4 χέρια και 4 πόδια. Λόγω αυτού του χαρακτηριστικού πήρε μάλιστα το όνομά της από μια διάσημη Ινδουιστική θεά που έχει επίσης 4 χέρια. Και παρόλο που πολλοί άνθρωποι πίστευαν πραγματικά σε ένα υπερφυσικό χάρισμα, η εξήγηση για το φαινόμενο αυτό ήταν αρκετά γήινη. Μια πανομοιότυπη δίδυμη αδερφή θα έπρεπε να είχε γεννηθεί μαζί με τη Λάξμι. Ωστόσο, αντί και τα 2 έμβρια να γίνουν παιδιά στη μήτρα της μητέρας τους, σε κάποιο σημείο μόνο η Λάξμι συνέχισε να αναπτύσσεται. Παρόλο που πολλοί πίστευαν ότι θα έπρεπε να ζήσει με αυτόν τον αριθμό άκρων μέχρι το τέλος της ζωής της, ήταν εύκολο για τους γιατρούς να απλοποιήσουν τη ζωή της. Το 2007 ακροτηριάστηκαν 2 χέρια και 2 πόδια και έκτοτε ζει όπως κάθε άλλος άνθρωπος. Για αυτόν τον άνθρωπο τα πράγματα ήταν λίγο διαφορετικά. Αντί να του αφαιρεθούν 2 μέρη του σώματος, του προσθέθηκε ένα. Αυτό που βλέπετε εδώ είναι πιθανότατα ο μοναδικός άνθρωπος στην ιστορία με 2 μύτες. Αλλά γιατί μία από αυτές είναι τόσο περίεργα στο μέτωπό του? Η απάντηση σε αυτό έχει ένα θλιβερό υπόβαθρο. Ο 22χρονος τότε Κινέζος Λι Μινγκ ενεπλάκησε ένα ατύχημα το 2013. Σε αυτό το ατύχημα η πραγματική του μύτη υπέστη τέτοια ζημιά που δεν μπορούσε πλέον να λειτουργήσει από μέσα. Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι θα μπορούσε να αναπνεύσει ξανά κανονικά, οι γιατροί έπρεπε να φέρουν τις αναπνευστικές του σύραγγες στην επιφάνεια του δέρματος κάπου αλλού. Ο μόνος τρόπος για να γίνει αυτό ήταν μέσω του μετόπου του, το οποίο βρίσκεται ακριβώς πάνω από τη μύτη του. Σε μια περίπλοκη επέμβαση, μετέφεραν τους αεραγωγούς προς τα πάνω και χρησιμοποίησαν αληθινά οστά για να δημιουργήσουν μια δεύτερη μύτη που λειτουργεί με τον ίδιο ακριβώς τρόπο με την πρώτη. Αν και πολλοί αναρωτήθηκαν αν πρόκειται για μια ψεύτικη μύτη, αρκετά μέσα ενημέρωσης όπως το BBC επιβεβαίωσαν ότι ο άνδρας έχει όντως μια δεύτερη μύτη. Συνεχίζουμε με έναν άνδρα που πάσχει από ένα φαινόμενο που πλήττει μόλις έναν στους 5 εκατομμύρια ανθρώπους. Αν και ίσως η λέξη πάσχει δεν είναι και η καταλληλότερη. Πρόκειται για έναν άνδρα που αυτοαποκαλείται Double Dick Dude. Είναι ένας από τους ελάχιστους άνδρες που έχουν όχι ένα αλλά 2 πέι. Ο λόγος για αυτό είναι μια εξαιρετικά σπάνια γενετική μετάλλαξη. Ωστόσο η ζωή του φαίνεται να επηρεάζεται διαφορετικά από ό,τι νομίζουν κάποιοι. Αντί να αφαιρέσει το ένα από τα 2, ο Double Dick Dude αποφάσισε να ζήσει χωρίς καμία απολύτως παρέμβαση. Σύμφωνα με δικές του δηλώσεις, ο εξοπλισμός του τον βοηθάει μάλιστα να ικανοποιεί τις ανάγκες πολλών άλλων και μάλιστα ταυτόχρονα. Έχει ήδη συνευρεθεί με πάνω από 1000 άτομα. Ο άνδρας έχει γράψει μάλιστα και ένα βιβλίο, στο οποίο περιγράφει λεπτομερώς πώς είναι να ζεις με 2 γεννητικά όργανα και μας λέει με υπερηφάνεια ότι μπορεί να επιλέξει με ποιο θέλει να ανακουφιστεί στην τουαλέτα. Η Jasmine Tredeville είναι επίσης πολύ διάσημη. Η Αμερικανίδα περιγράφει τον εαυτό της ως τη μοναδική γυναίκα στον κόσμο με 3 στήθη. Το τρίτο στήθος λέγεται ότι οφείλεται σε γενετικό ελάττωμα. Αλλά υπάρχουν επίσης φήμες ότι η Jasmine πρόσθεσε τεχνητά το τρίτο στήθος ώστε να γίνει ελκυστική στους άνδρες. Γεγονός είναι ότι έγινε μια μικρή διασημότητα χάρη στο παράξενο στήθος της. Ένα μωρό από την Αυστραλία με τα ονόματα Πίστη και Ελπίδα είχε πολύ πιο δύσκολη τύχη το 2014. Και αν αναρωτιέστε τι είδους παράξενο όνομα είναι αυτό, θα μείνετε εντελώς άναυδοι με την εξήγηση. Η Πίστη και η Ελπίδα αντιπροσώπευαν τα 2 πρόσωπα του παιδιού κυριολεκτικά. Λόγω μιας εξαιρετικά σπάνιας δυσμορφίας, το παιδί γεννήθηκε με 2 πρόσωπα. Αντί όμως να είναι σιαμαία δίδυμα, υπήρχαν 2 εγκέφαλοι στο κεφάλι του παιδιού, οι οποίοι στη συνέχεια παρήχαν 2 στόματα, 2 μύτες και 4 μάτια. Αν και οι γονείς είχαν συμβουλευτεί να διακόψουν την εγκυμοσύνη πριν από τη γέννηση, αποφάσισαν να το φέρουν στον κόσμο ούτως ή άλλως. Και αντίθετα με όλες τις προσδοκίες, η Πίστη και η Ελπίδα θεωρήθηκε στην πραγματικότητα από ορισμένους ανθρώπους ως ένα είδος υπερφυσικού ανθρώπου που στάλθηκε απευθείας από τον ουρανό. Ωστόσο αυτό δεν κράτησε πολύ. Παρά τις ιατρικές προσπάθειες, η Πίστη και η Ελπίδα πέθανε μετά από μόλις 19 ημέρες.
Ωστόσο, τα διπλά μέρη του σώματος δεν χρειάζεται πάντα να είναι ορατά, όπως θα δούμε τώρα. Αν κοιτάζατε αυτόν τον άνδρα που ονομάζεται Arthur Hetmaniok, αρχικά θα νομίζατε ότι θα ήταν ακριβώς όπως οποιοδήποτε άλλος. Στην πραγματικότητα όμως είναι ένας από τους μόλις 120 ανθρώπους παγκοσμίως που έχουν ένα πολύ ιδιαίτερο χαρακτηριστικό. Έχει κυριολεκτικά δύο καρδιές που χτυπούν στο στήθος του. Αυτό που αρχικά ακούγεται απίστευτο, έχει ένα σοβαρό υπόβαθρο. Ο Άρθουρ γεννήθηκε με μία καρδιά όπως όλοι οι άλλοι. Ωστόσο, από πολύ νωρίς έγινε σαφές ότι κάτι δεν πήγαινε καλά με αυτήν και ότι δεν θα άντεχε μακροπρόθεσμα. Στην παιδική του ηλικία, υπέφερε ήδη από καρδιακή αρρυθμία και προσβλήθηκε από μία σοβαρή καρδιακή λίμωξη. Ως αποτέλεσμα, η καρδιά του γινόταν όλο και πιο αδύναμη με την πάροδο των ετών, ώσπου το 1993 έμεινε μόνο μία επιλογή, μία μεταμόσχευση που ίσως θα του έσωζε τη ζωή του. Αντί να ανταλλάξουν τις καρδιές όμως, οι χειρουργοί αποφάσισαν να πραγματοποιήσουν μία εφάπαξ επέμβαση για ιατρικούς λόγους. Εμφύτεψαν τη δότρια καρδιά πάνω στην υπάρχουσα, ώστε να στηρίξει την εξασθενημένη καρδιά. Αυτό επέτρεψε στην παλιά καρδιά να συνεχίσει να χτυπά και να τροφοδοτεί τον οργανισμό, ενώ η νέα παρήχε περισσότερη ενέργεια. Από τότε, ο Arthur Hetmaniok είναι ένας από τους ελάχιστους ανθρώπους που μπορούν πραγματικά να ακούσουν δύο καρδιακούς παλμούς σε απόλυτη ησυχία. Αυτές οι δύο γυναίκες έχουν επίσης μια σπουδαία ιστορία. Η Λουπίτα και Κάρμεν Αντράντε από τη ΣΥΠΑ μοιράζονται ένα σώμα, αν και στην πραγματικότητα είναι δύο ξεχωριστοί άνθρωποι. Όπως και κάποια άλλα αδέλφια, είναι σιαμαία δίδυμα. Στη μήτρα της μητέρας τους, τα σώματά τους συγχωνεύτηκαν σε ένα, ενώ το μυαλό τους συνέχισε να αναπτύσσεται κανονικά. Αντί να μελαγχολούν όμως, οι δύο 22χρονες έκαναν το καλύτερο δυνατό για την κατάστασή τους. Σπουδάζουν μαζί, ακολουθούν τα ίδια χόμπι και λένε ότι έχουν μια υπέροχη ζωή μαζί. Υπάρχει μόνο ένα πράγμα που δεν έχουν κοινό. Μόνο η Κάρμεν έχει σταθερό φίλο. Ωστόσο, δεν την πειράζει που η αδερφή της είναι κυριολεκτικά πάντα εκεί, ακόμα και σε προσωπικές στιγμές. Για το τέλος, ερχόμαστε σε ένα Αιγυπτιακό μωρό με το όνομα Manar Maged. Η Manar Maged γεννήθηκε το 2005 και όπως και η Lakshmi στην αρχή, πήρε μέρη του σώματος της πανομοιότυπης δίδυμης αδελφής της κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Ωστόσο, αντί να πάρει τα χέρια και τα πόδια, η Manar πήρε το κεφάλι της μη αναπτυσσόμενης αδελφής της. Έτσι, μετά την γέννηση, η Manar ήταν απολύτως υγιής, αλλά κουβαλούσε μαζί της ένα άλλο κεφάλι που δεν ήταν ζωντανό. Και σε αυτή την περίπτωση, οι γιατροί έπρεπε να δράσουν γρήγορα. Μετά από μερικές εβδομάδες, οργάνωσαν μια απειλητική για τη ζωή 13ωρη επέμβαση για την αφαίρεση του δεύτερου κεφαλιού. Και αυτή ήταν απολύτως επιτυχής, χωρίς περαιτέρω επιπλοκές. Μέχρι τότε, ωστόσο, η Manar ήταν ίσως το μοναδικό παιδί στον κόσμο που είχε γεννηθεί με δύο κεφάλια. Γράψτε μας στα σχόλια ποιο άτομο από αυτό το βίντεο σας εξέπληξε περισσότερο. Κάντε like και εγγραφή στο κανάλι μας αν βρήκατε το βίντεο ενδιαφέρον και τα λέμε την επόμενη φορά εδώ στο Αξίζει να Γνωρίζετε.